Σπανούλης. Στην τρίπλα για αλλαγή κατεύθυνσης. Κινείται από την εσωτερική. Δίνει στον Μπατίστ. Αυτός θα βγάλει έξω στο Διαμαντίδη. Το drive από το Διαμαντίδη. Η έξοχη ασίστ στον Τζατσαρί που θα καρφώσει. Το πρώτο. Το Διαμαντίδη να κινούνται στη βασική γραμμή και να βγάζουν έξω σε ελεύθερο συμπαίκτη τους. Τώρα στην άλλη γωνία η πάσα στην αδύνατη πλευρά για το Διαμαντίδη που θα περάσει από την εσωτερική και θα καρφώσει. 8-2 στο συν 6. Λάκοβιτς περνάει και πηγαίνει μέχρι μέσα σε ένα εντυπωσιακό lay-up. Έκανε όλη τη διαδρομή παρά το γεγονός ότι δέχτηκε πίεση. Το συν από τον Τομάσεβιτς Διαμαντίδης. Με το Χατζή Διαμαντίδης από την εσωτερική βγάζει έξω στο Χατζιβρέτα. Ο Παπαμακάριος θα κάνει και φάουλ μετά το τρίποντο στο οποίο ευστοχεί ο Χατζιβρέτας. Αυτή είναι μια φάουλ. Ναι. Καθόλου εύστοχος ο Ολυμπιακός απέναντι στη ζώνη του Παναθηναϊκού. Ούτε μια φορά, Βασίλη, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν έχει σκοράρει και νομίζω ότι ο Θανάσης Πούλιας θα μπορέσει να μας δώσει σκοράρει τώρα ο Μπατίστ. Και ο Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα 35-30. Θα κατεβάσει την μπάλα, προσπαθεί να του κλέψει. Ο Σπανούλης θα παίξει καλή άμυνα και ο Μπατίστ που έρχεται για να βοηθήσει και θα ολοκληρώσει το κλέψιμο ο Διαμαντίδης. Πίεσε σωστά ο Παναθηναϊκός. Λάκοβιτς στον ευνηδιασμό, παρά λίγο το λάθος. Αλβέρτης, η πάσα για τον Μπατίστ που θα καρφώσει με τα δύο χέρια. Φοβερή φάση, θα πάρει και το φάουλ από τον Λιούις. Φοβερή φάση που βγάζει ο Παναθηναϊκός. Ουσιαστικά δεν έχει βρει τον τρόπο να σκοράρει από τα 6-25. 5 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Παναθηναϊκό που είναι στο μείον 5. Διαμαντίδης για τον Λάκοβιτς του τριών πόντων του τελευταίου από τη γωνία στην εκπνοή του χρόνου των 24 δευτερολέπτων. Μεγάλο καλάθι από τον Λάκοβιτς. Σπανούλης θα γυρίσει για οργανωμένη επίθεση του Παναθηναϊκού. Διαμαντίδης για τον Τομάσεβιτς, το καλάθι της ισοφάρισης 53 όλα. Πάντως, μερικές φορές πραγματικά να τώρα. Μπορεί να προηγηθεί. Σάκοτα κλείνεται το ζήτημα στο low post. Θα βγάλει για τον Σπανούλη αυτός, για τον Τομάσεβιτς. Λάκοβιτς γύρισαν ωραία την μπάλα υπέρ του Παναθηναϊκού. Σάκοτα για 3 και για το 56-53. 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος τρίτης περίοδου. Έλεγα ότι το ζητούμενο τώρα πλέον είναι και πάλι η αντίδραση του Ολυμπιακού που σήμερα είχε 2 νεκρά διαστήματα στον αγώνα. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στο τέλος της τρίτης περίοδου. Σπανούλης για 3. Μέσα για το 63-53 σε διψήφιο νούμερο η διαφορά υπέρ του Παναθηναϊκού. Με το Σπανούλη ο Παπαμακάριος πάει μέχρι το lay-up, τουλάχιστον προσπάθησε να σκοράρει έτσι, αλλά αστόχησε. Ο Λιούις με δεύτερη προσπάθεια θα δεχθεί ένα εντυπωσιακό stop. Σκέπασε το καλάθι, έσβησε. Και όπου υπάρχει πρόβλημα για πολλούς λόγους, δηλαδή να τον φύρει με διεισδύς και είτε split. Και τα δύο τρίποντα του Τσαρτζαρί ήταν αποτέλεσμα αυτή. Ήταν καλά σου, απλώς δεν πήγαν. Σπανούλης και πάλι. Είναι λέει άψη συνέχεια. Είναι διάτρητη άμυνα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή.